Προγράμματα επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών ενεργοποιούν οι τράπεζες προκειμένου να ανταμείψουν τους πελάτες τους που ανταποκρίνονται με συνέπεια στην εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους δανείων. Μακάρι να γίνει. Γιατί όσοι είναι συνεπείς, καλό είναι να έχουν κάποιες απολαβές. Γενικά σε όλα, έτσι, γιατί δεν μόνο αφορά τις τράπεζες. Οι τράπεζες αποδεικνύουν έμπρακτα ότι αναγνωρίζουν την προσπάθεια των πελατών τους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις μέσα στη δύσκολη οικονομικά κατάσταση των τελευταίων ετών. Το πρόγραμμα επιβραβεύσεων ξεκίνησε η Εθνική Τράπεζα, η οποία πρώτη σχεδίασε και υλοποιεί το πρόγραμμα ανταμοιβής στις συνέπειες των πελατών της. Ενώ χθες και η Τράπεζα Πειραιώς έκανε γνωστή τη διεύρυνση του δικού της αντίστοιχου προγράμματος. Η δράση επιβράβευσης της Εθνικής Τράπεζας ενεργοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου και όσοι δανειολήπτες της πληρούν τα κριτήρια ανταμείβονται με δύο τρόπους. Θα έχουν επιστροφή 5% επί των ετήσιων τόκων τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς, ενώ θα έχουν και επιβράβευση 2% επί των συναλλαγών με κάρτες της τράπεζας σε συνεργαζόμενα μέσω του προγράμματος με το Go for More, Supermarket και πρατήρια καυσίμων. Καλό ακούγεται, αλλά πώς να είναι κανείς συνεπής, κορίτσι μου, με αυτή την κρίση? Πόσοι θα είναι αυτοί? Πελάχιστοι. Άρα είναι δώρον άδειρον ή μας κοροϊδεύουν. Είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί και οι ανθρώποι θα προσπαθήσουν να κάνουν που δεν έχουν τώρα, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θα έπρεπε και οι άλλες τράπεζες να το κάνουν αυτό. Όμως για να επωφεληθεί κάποιος με τα μπόνους που παρέχει η τράπεζα, θα πρέπει να πληρεί τα εξής κριτήρια. Η εκταμείευση του δανείου να έχει γίνει τουλάχιστον 5 χρόνια νωρίτερα, το δάνειο να μην είναι σε ρύθμιση, επίσης το δάνειο να εξυπηρετείται κανονικά τους τελευταίους 60 μήνες. Μέσα στην χρονιά την κίνηση αυτή αναμένεται να την υιοθετήσουν η Eurobank και η Alpha Bank.